από την συνολική εικόνα, την πανελλαδική εικόνα του χθεσινού δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε πώς διαμορφώθηκε ο εκλογικός χάρτης, που σε ποιες περιφέρειες επικράτησε ο κ. Μητσοτάκης και πού επικράτησε ο κ. Μημαράκης. Βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία των περιοχών, στις 31 από τις 56 εκλογικές περιφέρειες, πρώτος αναδύθηκε ο κ. Μημαράκης και δεύτερος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όμως επικράτησε. Να μου επιτρέψει να πω ότι το μπλε είναι οι περιφέρειες, συμβολίζονται οι περιφέρειες στις οποίες επικρατεί ο κ. Μημαράκης, και το κόκκινο είναι οι περιφέρειες στις οποίες προηγείται ο κ. Μητσοτάκης. Το πρώτος, δεύτερος έχει περιορισμένη σημασία, γιατί μπορεί κάποιος να είναι πρώτος με 50,2%, ενώ σε κάποιες άλλες περιφέρειες, και θα τις δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, τις πολυπληθέστερες, ο κ. Μητσοτάκης επικράτησε με πολύ μεγάλη διαφορά. Να πω μόνο ότι στην Αττική, παραδείγματος χάρη, στο σύνολο των 5 περιφερειών της Αττικής, ο κ. Μητσοτάκης συγκέντρωσε 57% και η διαφορά σε ψήφους υπερκαλύπτει την πανελλαδική διαφορά. Βλέπουμε τώρα και τη Β' Αθηνών, η οποία νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Βλέπουμε ότι εδώ και στον πρώτο γύρο ήταν πρώτος ο κ. Μητσοτάκης με 38%, αλλά με μία μικρή διαφορά από τον κ. Μημαράκη. 2,5 μονάδες, Ηλία, έτσι. Και αυτό το 2,5 έγινε 20. Και κυρίως τρίτον τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται ότι συνολικά μετατόπισε τους ψηφοφόρους του προς τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί εδώ δεν έχουμε τον παράγοντα Τζιτζικώστα, ο οποίος υπάρχει για την Βόρεια Ελλάδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Άρα εδώ με 60% στη Β' Αθήνας είναι λογικό ότι ο κ. Μητσοτάκης υπερκάλυψε τη διαφορά που χρειαζόταν. Ναι. Έχουμε ήδη μπει στη συζήτηση ποια είναι τα στοιχεία εκείνα, ποια είναι τα κλειδιά τα οποία καθόρισαν την οδήγησαν σε νίκη του κ. Μητσοτάκη. Είδαμε τη διαφορά στη Β' Αθήνας, μας είπες και για την περιφέρεια της Αττικής. Να δούμε και ένα άλλο στοιχείο που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Συνολικά, ο κ. Μημαράκης παρέμεινε σε απόλυτο αριθμό ψήφων, ουσιαστικά στάσιμος. Είχε κάποια λίγα κέρδη, είχε κάποιες απώλειες, είχε διαρροές προς την αποχή ενδεχομένως, αλλά πάντως σε συνολικό αριθμό ψήφων, και αυτό είναι εντυπωσιακό, παρέμεινε σε 157.000-158.000 ψήφους. Σε αντίθεση βέβαια με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε μια εντυπωσιακή διεύρυνση της επιρροής του. Να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ στη συζήτησή μας, γιατί έχουμε και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα να πούμε σε σχέση με το πώς μπορεί να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν οι βαρόνοι του κόμματος. Πάμε.